Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άγγελο Συρίγο, καθηγητή Εθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο, αλλά και υπουργό παιδείας. Ξέρει τα θέματα τα ελληνικά όσο κανένας άλλος. Θα ήθελα να μιλήσω και μαζί του με τα ίμια. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλο. 27 χρόνια από τα ίμια. Θέλω να πω, δεν είναι και λίγα. Και συνεχίζουμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουν αλλάξει μερικά πράγματα. Για πέστε μου. Σας πω ένα παράδειγμα. Ένα από τα λάθη που έγιναν στα Ίμια ήταν ότι επιλέξαμε να κλιμακώσουμε στρατιωτικά, ενώ θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και μέσω του λιμενικού σώματος. Ναι. Έκτοτε, στέλνοντας που εννοείται πολλά πλοία στην περιοχή τότε μόνοι μας. Είχαμε μια πομπόδη κινητοποίηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ενώπιον των τηλεοπτικών φακών. Ναι. Ενώ θα μπορούσαμε να το είχαμε αντιμετωπίσει με το λιμενικό. Έκτοτε, κάθε φορά που έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, επιλέγουμε να το αντιμετωπίζουμε με το λιμενικό, διότι πάντοτε η τόνη είναι πιο χαμηλή στο λιμενικό. Όταν στέλνεις σκάφος του πολεμικού ναυτικού, είναι πολύ πιο βαριά εξοπλισμένο, αντιδρά διαφορετικά. Έκτοτε, τέτοια επεισόδια από ιδιώτες που πάνε να τοποθετήσουν σημαίες, από πράκτορες. Από πράκτορες που θα τοποθετήσουν σημαίες, από όλα αυτά, από προκλητικές ενέργειες, αντιμετωπίζονται με την καχυποψία ότι κάτι μπορεί να τρέχει από πίσω. Αυτό είναι ένα μάθημα εκείνης εποχής. Από εκείνη την εποχή. Επί της ουσίας έχει γίνει ποτέ μια έρευνα για τα ίμια, τι δεν πήγε καλά, τι πήγε καλά, να μην επαναληφθεί? Γιατί πολλές φορές το έχουμε συζητήσει εδώ στις εφημερίδες ότι κάπως πρέπει να προχωρήσει, να έχουμε. Να έχουμε, εν πάση περιπτώσει, ένα συμπέρασμα. Τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, και να μην το ξανακάνουμε. Αυτό αφορά κυρίως τις ένοπλες δυνάμεις. Επειδή στο παρελθόν έχω διδάξει επανειλημμένως στη Σχολή Εθνικής Αμήνης, ένα από τα θέματα που τους βάζαμε ήταν να κάτσουμε να δούμε τι πήγε στραβά στα ίδια. Και εδώ να εντοπίσω βέβαια και μια διαφορά μεταξύ ΜΟΡ και των Ισραηλινών. Οι Ισραηλινοί στις αντίστοιχες σχολές τους συζητάνε μόνο τα λάθη που κάνουν. Εμείς δεν είμαστε τόσο πολύ στο να συζητάμε τα λάθη μας. Η κρίση των ημείων όμως είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί επανειλημμένως, να δούμε τι λάθη έχουν εκεί. Ναι, θέλω να πω ότι ακόμα υπάρχει καιρός. Φαντάζομαι κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς ζουν. Βλέπω τους διάφορους κυβερνήτες των πλοίων να μιλάνε εδώ και εκεί ακόμα και σήμερα και να λένε ότι εκείνη τη νύχτα στοχεύαμε τα τουρκικά πλοία, αλλά περιμέναμε να μας δοθεί το πράσινο φως για να τα βυθίσουμε. Βέβαια, η χώρα σώθηκε από ένα πόλεμο από την άλλη μεριά, αν και είχαμε τρεις νεκρούς. Θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο μια δημοκρατία πρέπει να το κάνει αυτό. Πρέπει να αναζητεί, να ψάχνει τις αιτίες των λαθών. Και εγώ δεν λέω μόνο για τα ίμια, λέω ακόμα και για αυτό που μας οδήγησε στα μνημόνια και για την καταστρεπτική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη δικιά μου γνώμη. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Πρώτα κοιτάς τα λάθη για να μην τα ξανακάνεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα λάθος. Φεύγω λίγο από τα ίμια. Τα γεγονότα της περίοδου του Μεσοπολέμου, η δίκη των 6 ας πούμε και όλα αυτά, ήταν αυτά που οδήγησαν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1974, όταν ήρθε η ώρα να δικαστούν οι προτέτοι της δικτατορίας, να πει δύο πράγματα. Το πρώτο, να μην δικαστούν από έκτακτο στρατοδικείο, αλλά από την τακτική δικαιοσύνη. Πολύ μεγάλο βήμα. Όλες οι άλλες περιπτώσεις δικάζονταν από έκτακτα στρατοδικεία που είχαν φτιάξει επί τούτου. Όχι, λέει, θα δικαστούν από τακτικούς δικαστές, από τακτική δικαιοσύνη. Και το δεύτερο, όχι άλλο αίμα. Το ότι επέλεξαν να τους δώσει επιτόπου αμνηστία. Επανέρχομαι λίγο στα ίμια και να κρατήσω κάτι που μας ενδιαφέρει για το σήμερα. Να θυμίσω τους ακροατές ή να μάθουν όσοι δεν το ξέρουν, ότι τα ίμια έγιναν σε μια χρονική στιγμή στην οποία η τότε κυβέρνηση Σιμίτη είχε μόλις αναλάβει την εξουσία και δεν είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Το λέω αυτό διότι πολύ συχνά οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται τέτοιου είδους κενά. Το 1955, όταν έγινε η κρίση των Σεπτεμβριανών, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου, στην Ελλάδα ο τότε πρωθυπουργός Τάχης Παπάγος ήταν βαριά άρρωστος και η χώρα ουσιαστικά δεν είχε πρωθυπουργό, δεν είχε η κυβέρνηση πολυτουργούσε. Το 1974
είχαμε το πρόβλημα με την δικτατορία. Κατέρεε όλο το σύστημα και η διεθνής εικόνα της χώρας, η διεθνής παρουσία της χώρας ήταν μηδενική λόγω της δικτατορίας. Ήμασταν παντελώς απομονωμένοι και οι Τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία. Το 1996 έχουμε πάλι μια αντίστοιχη κατάσταση. Το λέω αυτό διότι οι Τούρκοι κατά καιρούς εκμεταλλεύονται τέτοια κενά που υπάρχουν. Άρα με αυτό το σκεπτικό θα έπρεπε οι εκλογές να γίνουν στις 14 Μαΐου μαζί με τους Τούρκους και όχι να γίνουν νωρίτερα. Όχι απαραίτητος, εφόσον έχεις πάρει τα μέτρα σου. Το κρίσιμο είναι να ξέρεις τι γίνεται και να πάρεις τα μέτρα σου. Αν και η πιο κρίσιμη εβδομάδα για μένα είναι μεταξύ 14 και 21 Μαΐου. Α, γιατί? Εάν ο Ερντογάν δεν πάει καλά την πρώτη Κυριακή, γιατί θα γίνουν δεύτερες εκλογές στην Τουρκία. Ναι. Την πρώτη Κυριακή δεν πρόκειται να εκλέγει. Τη δεύτερη Κυριακή, την εβδομάδα της δεύτερης Κυριακής, θα επιδιώξει να κλιμακώσει. Βεβαίως δεν νομίζω ότι θα στραφεί προς εμάς, αλλά πρέπει να το έχουμε κατά νου πάντοτε. Πάντως βλέπουμε λίγο τον Ερντογάν να έχει εκτροχιαστεί τώρα. Είναι επιτίθεται σε εμάς, επιτίθεται στους Αμερικάνους, επιτίθεται στους Σουηδούς και λέει απίθανα πράγματα για δεύτερη άλωση στην Αγία Σοφία. Πώς θα βλέπει τα πράγματα? Δεν επιτίθεται στους Ρώσους. Ναι. Ενδιαφέρον και αυτό. Του προσέφερε αυτός ο Νορβηγός, δεν είναι Νορβηγός, συγγνώμη, ο Σουηδός. Ναι, μια εξαιρετική ευκαιρία που έκαψε το Κοράνι, ναι, να δείξει ότι είναι ο ηγέτης. Η εικόνα που προσπαθεί να περάσει στη χώρα του είναι η εικόνα του μεγάλου ηγέτη, ο οποίος το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το καλό της πατρίδας του και δεν λαμβάνει υπόψη πιέσεις μεγάλων δυνάμεων. Αντίθετα, υποστηρίζει το Ισλάμ, υποστηρίζει την Τουρκία ασχέτως των πιέσεων. Αυτό προσπαθεί να περάσει στη εικόνα. Είδα ότι η αντιπολίτευση έβγαλε ένα μανιφέστο, εν πάση περιπτώσει, για την επόμενη μέρα και μιλάνε για σεβασμό της εδαφικής ακυρότητας των γειτονικών χωρών. Θεωρείτε ότι αν... Θετικό. Ναι, θετικό ασφαλώς. Θετικό. Δηλαδή στρέφονται κατά κάποιο τρόπο προς τη Δύση. Θεωρείτε ότι ο Κιλιντζάρογλου θα ήταν, αν επιλεγεί εκείνος να είναι ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, θα μπορούσε να νικήσει τον Ερντογάν? Δεν έχει υπάρξει ιστορικά παράδειγμα αυταρχικού ηγέτη που να έχει χάσει εξουσία λόγω εκλογών. Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν κάνει εκλογές για να τις χάσει. Εκτός αυτού παίρνει και τα μέτρα του γενικώς, άμα τα δούμε. Δηλαδή τι κάνει αυτή τη στιγμή. Καθάρισε το βασικό του αντίπαλο, τον Ιμάμογλου. Τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη πιθανότητα να τον κερδίσει στις εκλογές. Τον καθάρισε δικαστικά. Πάει τώρα να βγάλει από τη μέση και το τρίτο κατά δύναμη κόμμα, το ΧΑΝΤΕΠΕ, το φιλοκουρδικό ΧΑΝΤΕΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο βγάζει ένα-ένα τα εμπόδια από μπροστά του και προχωράει προς την επόμενη μέρα. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει, γιατί πολλοί πλέον το συμφωνούν σε αυτό, ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να ο Ερντογάν να είναι πάλι νικητής την επόμενη μέρα? Έχετε κι εσείς την ίδια εκτίμηση? Ναι, σας το είπα ότι δεν θα χάσει τις εκλογές. Δεν πάει σε εκλογές για να τις χάσει. Και πάει σε εκλογές για να κερδίσει. Και βλέπω ότι καταθέτουν στη Βουλή και ένα δεύτερο τουρκολιβικό σύμφωνο. Τι είναι αυτό? Θα τα δούμε αυτά. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία έχει στήσει όλη αυτή την ιστορία της γαλάζιας πατρίδας. Ένας βασικός πυλώνας της είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο και η συνεργασία με τη Λιβύη. Οπότε όλα αυτά εντάσσονται σε αυτή τη λογική. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί και τι θα βγει από αυτή την ιστορία και τι αντίδραση θα υπάρχει στο εσωτερικό της Λιβύη για αυτό το θέμα, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο. Ναι, αλλά με αυτά που μου λέτε... Υπάρχει ένα τμήμα που αντιδρά. Με αυτά που μου λέτε, δεν βγάζεται από λογαριασμό ένα θερμό επεισόδιο εκείνες τις πολύ κρίσιμες μέρες? Θερμό επεισόδιο θεωρώ ότι έχουμε πολύ μικρές πιθανότητες. Ένταση όμως θα έχουμε. Ρητορική ένταση. Άλλωστε αυτό που ζούμε δεν το έχουμε ξαναζήσει. Είμαστε στην 21η εβδομάδα επιθετικότητας της Τουρκίας στο θέμα των νησιών. Και στην 35η εβδομάδα, συγγνώμη, στο θέμα της αποστρατικοποίησεως, και στην 32η εβδομάδα
στο θέμα της αμφισβητήσεως της ελληνικής κυριαρχίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε συγκεκριμένα νησιά. Επομένως, τέτοια χρονική περίοδος, τόσο μακρύ χρονικό διάστημα, δεν έχει ξαναυπάρξει σε ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 23 και μετά. Διαβάζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο Άντονι Μπλίνκεν, έρχεται τώρα μέσα στο Φεβρουάριο και στις δύο χώρες. Θα προσπαθήσει να κατεβάσει την ένταση, τι πιστεύετε ότι έχει αυτή η επίσκεψη? Σίγουρα, πάντοτε. Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί δεν θέλουν να υπάρχουν εντάσεις στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ιδίως σε αυτή την περίοδο που υπάρχει ιστορία με τους Ρώσους. Από εκεί και πέρα, ότι θα προσπαθήσει να παρέμβει και να κατεβάσει τους τόνους είναι βέβαιο. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει στην Τουρκία. Αλλά εγώ θέλω ότι θετική την επίσκεψη και γενικότερα, για να είμαστε ειλικρινείς, όποιος παρεμβαίνει με σκοπό να κατέβουν οι τόνοι είναι κάτι θετικό, δεν είναι κάτι που δεν το θέλει. Άλλωστε δεν είμαστε εμείς που παρεμβάζουμε τους τόνους, να το πούμε και αυτό. Δεν είμαστε εμείς που σηκώνουμε ψηλά όλη αυτή την ιστορία. Έχει γραφτεί ότι υπάρχει περίπτωση να είναι τώρα την περίοδο της προεκλογικής, εν πάση περιπτώσει, εκστρατεία και στις δύο χώρες να πλέουν εδώ στο Αιγαίο μεγάλα αμερικανικά πλοία και γαλλικά. Υπάρχει ένα πυκνό πρόγραμμα ασκήσεων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με συμμαχικές χώρες. Ναι. Ας το πούμε έτσι ευγενικά και ας το αφήσουμε εκεί, θα είναι. Εντάξει. Να επανέλθουμε λίγο στα ίμια. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να προσέχουμε την Τουρκία όταν υπάρχουν περίοδοι όπου δεν υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ναι, σαφώς. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι πολλά πράγματα δεν χρειάζεται να τα κλιμακώνουμε στρατιωτικά. Το 1996 επιλέξαμε στρατιωτική κλιμάκωση, πλέον ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ένα τρίτο σημείο σχετίζεται με τις πληροφορίες. Το λέω αυτό διότι αναφερθήκατε στους τρεις αξιωματικούς οι οποίοι σκοτώθηκαν εκείνο το βράδυ και ο βασικός λόγος για τον οποίο σκοτώθηκαν ήταν διότι τους στείλαμε στο θάνατο προσπαθώντας να μάθουμε πληροφορίες που δεν είχαμε. Άρα οι πληροφορίες... Μάθαμε από τους Αμερικάνους ότι υπάρχουν στα μικρά ίμια κομάντος. Τούρκοι. Ακόμη χειρότερα, το τηλεφώνησαν από την ελληνική πρεσβεία το γραφείο τύπου και είπανε ότι τα τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι έχουν κατέβει στο μικρότερο νησί, στα ανατολικά, στα δυτικά ίμια, έχουν αποβιβαστεί τουρκικό κομμάτος. Και στείλανε αυτούς τους ανθρώπους με ένα κατάλληλο αεροπλάνο, ελικόπτερο, να πάνε να διαπιστώσουν τι ακριβώς γίνεται υπό τις συνθήκες που πετούσε, δηλαδή μέσα σε σκοτάδι, δεν ήταν το ελικόπτερο αυτό για να πετάει υπό αυτές τις συνθήκες. Πληροφορίες λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό. Το βλέπουμε και στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Μια και είπατε Ουκρανία, να τελειώσουμε με αυτή την ερώτηση. Τι βλέπετε, υπάρχει μεγάλη συζήτηση ότι αν πάρουν τα τάγκς οι Ουκρανοί, τα γερμανικά τάγκς, γύρω στα 100 τα υπολογίζουν η πρώτη παρτίδα από τις διάφορες χώρες, ότι ο πόλεμος μπαίνει σε πιο βαθιά νερά. Έτσι δείχνει. Είναι γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν δυτικά όπλα υψηλής τεχνολογίας, αλλά χωρίς να μπορείς να πεις ότι αυτά είναι αυτά που καθορίζουν τον αγώνα. Δηλαδή οι πύραυλοι, ας πούμε, που χρησιμοποιούν και είναι κατατεθωρακισμένοι και έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους Ρώσους. Δεν είναι αυτά που ανατρέπουν την κατάσταση του εδάφους. Τα τεσσαρακισμένα είναι κάτι που θα ανατρέψει την κατάσταση του εδάφους. Νομίζω είναι μια απόφαση που θα ληφθεί συλλογικά από το ΝΑΤΟ και πρέπει να έχουμε κατά νου και τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Δεν σημαίνει ότι είμαι αρνητικός σε αυτό, απλώς δεν θα πρέπει ο πόλεμος εξαιτίας αυτού του γεγονότος να επεκταθεί. Δηλαδή αυτό πρέπει να έχουμε κατά κύριο λόγο. Δεν πρέπει δηλαδή να μετατραπεί ένα είδος παγκοσμίου πολέμου. Μάλιστα. Κύριε Συρίγος, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Χωρίς να σημαίνει, δηλαδή αυτό πρέπει να βαρύνει. Εάν διασφαλιστεί αυτό, είμαι υπέρ της αποστολής στρατιωτικής. Ναι, κατάλαβα. Αλλά ποιος δεν διασφαλίζει αυτό? Δύσκολο. Μπορούν να ξέρουν στη συμμαχία του, γιατί έχουν τις πληροφορίες.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.